Τα εμπλεκόμενοι στην καφετέρια είναι αρκετά, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει ήδη στην ταυτοποίηση 4 ατόμων. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι κακοποιοί δεν έχουν διαφύγει τελικά στη γειτονική Αλβανία, αλλά παραμένουν εντός της Αττικής και το ζητούμενο είναι να βρεθούν τα κρυσφύγετα τους. Θέλεις να τα βάλεις με την πάντα, πάντα. Έλα, 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 βάλτα, βάλτα. Να δούμε πόσο γκάγκστα, γκάγκστα. Είσαι γκάγκστα, γκάγκστα. Είναι η σκληροπυρηνική συμμορία στην οποία ανήκουν οι δράστες του φωνικού της Νέας Ιωνίας. Μέσα από δεκάδες βίντεο τραπ διαφημίζουν τη δράση τους. Επιδεικνύουν μάλιστα τη συλλογή τους από όπλα και μαχαίρια και κομπάζουν πως όποιος μπλεχτεί στα πόδια τους. Μαζί μας δεν θα μπλέξεις ξανά, θα σε βάλουμε στο τάφο ξαπλά. Λειτουργούν σαν τάγματα εφόδου. Έχουν ως σήμα κατατεθέν τη χειρονομία με τη φωνική μαχαιριά στο λαιμό. Μαχαιριά που τη μαθαίνουν ακόμη και σε μικρά παιδιά, που τα βάζουν μάλιστα μέχρι και να καπνίσουν. Κυκλοφορούν στους δρόμους ως κουκουλοφόροι. Με τα ίδια φούτερ που φορούν να παραπέμπουν σε οργάνωση χούλιγκανς. Δηλώνουν ορκισμένοι σε αυτό που κάνουν, έτοιμοι να θυσιαστούν για τη συμμορία. Σε κάθε βίντεο κλιπ οι συμμορίτες που πουλούν προστασία σε μαγαζιά δηλώνουν προς κάθε κατεύθυνση πως το κέντρο τους ανήκει και πως κανένας αστυνομικός δεν θα τους σταματήσει. Μέση πόλεμο, κάθε μέρα βροσταρία. Μέση πόλεμο, σε ψηρίζουν με τη μία. Μέση πόλεμο, τσαμπουκιάδες αλητεία. Οι δικοί μου ενωμένοι όλοι μέσα στη μαφία. Μέση πόλεμο, όλα τέρμα τα υγεία. Μέση πόλεμο, δεν υπάρχει αστυνομία. Αλλά για αυτούς δεν υπάρχει νόμος και τάξη. Οι πατσικοί ήταν στραβά, ξέρουν ότι έχουμε κάνει πολλά. Αλλά από τη φυλάκα είμαι μακριά. Πώς μεγαλώσαμε στην αλητεία, ναι. Δεν μας νοιάζανε οι πατσι ποτέ. Με Καντιλά και Μερσεντές μέσα στην Αθήνα. Στους δρόμους κάνουμε εμείς κουμάντο. Όταν βγαίνουμε έξω όλοι κοιτάνε κάτω. Τους δρόμους κλείνουμε όλους μας ανήκουν. Κάποιοι δυστυχώς πρέπει να φύγουν. Το μαύρο πολυτελές Jeep φιγουράρει σε κάθε βίντεο κλιπ τους, όπως και άλλα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού ως επίδειξη δύναμης. Πειραγμένες εξατμίσεις, κόντρες και drifting στους δρόμους είναι για τη συμμορία των Αλβανών ποινικών καθημερινότητα. Αυτό που περιμένουν πλέον οι αστυνομικοί είναι τα αποτελέσματα για το DNA που βρέθηκε στη Cadillac, την οποία εγκατέλειψαν οι Αλβανοί κακοποιοί μετά τη διαφυγή τους από την καφετέρια. Τα αποτελέσματα θα ρίξουν φως τόσο σε αυτή την υπόθεση, όσο και σε άλλες προγενέστερες, στις οποίες μπορεί να εμπλέκονται. Αυτό που μας προξενεί την απορία και την αντίδραση, αν θέλετε, είναι ότι μιλάμε για μια συμμορία, έτσι όπως προκύπτει, η οποία με κάθε δυνατό τρόπο έχει διαφημίσει τη δράση της. Όπως είδατε λοιπόν, είναι μια συμμορία η οποία χρησιμοποιώντας ακόμα και βίντεο κλιπς που έχει φτιάξει, διαφημίζει την επικινδυνότητά της, το πόσο αποφασισμένη είναι και προφανώς αυτά τα δείχνουν στους καταστηματάρχες για να τους παίρνουν τα χρήματα από την προστασία. Και όλα αυτά δεν είναι κρυφά, είναι μπροστά στα μάτια της αστυνομίας, της δικαιοσύνης, όλων όσοι έχουν ένα λόγο. Και έχουν και συλληφθεί και οδηγηθεί στη δικαιοσύνη κάποιοι από αυτές τις συμμορίες. Όμως είναι κανονικά ελεύθεροι και σκοτώνουν. Το περιεχόμενο των τραγουδιών, οι στίχοι εννοώ, είναι απολύτως, όχι απλώς ενδεικτικοί, αλλά αποδεικτικοί του τι κάνουν. Δεν το κρύβουν, το φωνάζουν. Απλά εμείς είναι σαν να μην θέλουμε να το ακούσουμε. Έλατε να δούμε λίγο αυτό το δεύτερο βίντεο κλιπ που σας παρουσιάσαμε, το σημερινό. Για να το ακούσουμε και να δούμε ένα απόσπασμα. Θέλεις να τα βάλεις με την πάντα, πάντα. Έλα, 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 βάλτα, βάλτα. Να δούμε πόσο γκάγκστα, γκάγκστα. Είσαι γκάγκστα, γκάγκστα, γκάγκστα. Ένα τσέτα, ένα τσέτα. Κλασικά πάντα στη μέση περέτα. Μαζί μας δεν θα μπλέξεις ξανά. Θα σε βάλουμε στο τάφο ξαπλά. Τι να μας πείτε εσείς σε αλήθεια. Μέχρι να πεθάνουμε θα θέλουμε την νίκη μόνο. Μέση πόλεμο, κάθε μέρα φασαρία. Μέση πόλεμο, σε ψηρίζουν με τη μία. Μέση πόλεμο, σαν που κάνεις αλήθεια. Οι δικοί μου ενωμένοι όλοι μέσα στη μαφία. Μέση πόλεμο, όλα τέρμα τα υγεία. Μέση πόλεμο, δεν υπάρχει αστυνομία.
Αυτό το υλικό, αυτό που λέμε βίντεο κλιπ, στην ουσία είναι ένα προπαγανδιστικό υλικό εγκληματικής δράσης. Το λέω γιατί δεν είναι μόνο οι στίχοι, είναι τα αυτοκίνητα. Και στα δύο βίντεο κλιπς που παρουσιάσαμε, τα οποία περιέφερε αυτή η συμμορία, υπάρχει το ίδιο αυτοκίνητο, αυτό το θηριώδες Jeep ή Cadillac. Γιατί? Και γιατί είναι αποδεικτικό εγκληματικής δράσης. Γιατί είναι συμμορία η οποία έχει κάποια εμβληματικά στοιχεία. Το αυτοκίνητο είναι ένα από αυτά. Είναι το αυτοκίνητο αυτό που στον καυγά που έγινε το βράδυ της Τρίτης το παράτησαν, αυτό εδώ το αυτοκίνητο το παράτησαν έξω από την καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Σε όλα τα βίντεο κλιπ τους υπάρχει αυτό το αυτοκίνητο. Γιατί είναι στοιχείο ταυτότητας της συμμορίας. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα που εμείς θέλουμε απλά να κάνουμε ό,τι δεν τη βλέπουμε μέχρι να πέσει ένας άνθρωπος νεκρός και μια οικογένεια να τον θρηνεί. Θα δούμε τώρα τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, γιατί σας είπα και νωρίτερα ότι ενώ μέχρι χθες λέγαμε ότι δεν φαίνεται τα δύο περιστατικά, ο τραυματισμός του 16χρονου γιου του ιδιοκτήτη της καφετέριας να σχετίζονται, ο τραυματισμός του μαζί με το φωνικό που έγινε στο μαγαζί του πατέρα του 16χρονου, έγιναν με 24 ώρες διαφορά. Δεν σας κρύβω ότι όπως και εσείς και εμείς αναρωτιόμασταν αν είναι εύκολο να είναι σύμπτωση, γιατί μοιάζει πολύ μεγάλη σύμπτωση. Έτσι λοιπόν ο Βασίλης Λαμπρόπουλος έψαχνε και σήμερα έχει να μας πει κάτι που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, Βασίλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Σύμφωνα λοιπόν με μαρτυρίες και πληροφορίες που τέθηκαν υπόψη των αστυνομικών από την πλευρά εμπλεκομένων σε αυτό το επεισόδιο, υπήρξαν μερικοί άνθρωποι με τους οποίους ήρθαν σε επαφή αστυνομικοί, όχι άμεσα εμπλεκόμενους, κάποιους νομικούς εκπροσώπους, κάποιους άλλα άτομα. Η παρέα η οποία προχώρησε σε αυτούς τους πυροβολισμούς, η παρέα των Αλβανών που όπως είπαμε έχει το συγκεκριμένο όνομα, έχει πάρει το όνομά της από αυτό το νυχτερινό κέντρο στα Σεπόλια, βρισκόταν εκεί προσκεκλημένοι από συγγενείς του παιδιού που μαχαιρώθηκε το προηγούμενο βράδυ στα Πατήσια, προκειμένου να συζητήσουν πώς μπορεί να εντοπιστούν οι δράστες και πώς μπορεί να βρεθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους αλλοδαπούς πιθανών δράστες. Γιατί θεωρήθηκε ότι αυτοί πιθανόν είναι Αλβανοί. Να πούμε ότι η έρευνα για το μαχαίρωμα του 16χρονου έχει προχωρήσει. Έχουν βρεθεί βασικοί ύποπτοι. Ο καυγάς δεν φαίνεται να είναι η επίθεση, η συμπλοκή δεν φαίνεται να είναι το μαχαίρωμα για κλοπή κινητού. Φαίνεται για μια ασήμαντη αφορμή. Κάποιο παιδί έριξε την τσάντα ενός άλλου, υπήρξε μια επίθεση, φύγανε και γυρίσαμε μια άλλη παρέα και το μαχαιρώσανε στην πλατεία αφού τον κυνηγήσανε. Λοιπόν, φαίνεται οι συγγενείς του παιδιού κάλεσαν τους συγκεκριμένους αλλοδαπούς, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι τώρα στην αστυνομία μέσω κάποιων εκπροσώπων τους, να συζητήσουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Όμως διαπίστωσαν, δεν ξέρω αν το είδαν από την πρώτη στιγμή ή στην πορεία, διαπίστωσαν ότι στο ίδιο μαγαζί έδιναν παρόν, εμφανίστηκαν μέλη άλλης αντίπαλης συμμορίας. Αυτή η αντίπαλη συμμορία συνδέεται μέσω ενός άλλου ατόμου που σχετίζεται με το μαγαζί, με τους άλλους ποινικούς, με την άλλη συμμορία που είχαν μεγάλη εχθρότητα τον τελευταίο καιρό. Όταν τους είδαν λοιπόν μπροστά τους, θεώρησαν ότι ίσως η πρόσκληση στο μαγαζί αυτό της Νέας Ιωνίας ήταν παγίδα. Θεωρήθηκαν ότι θα δέχονταν πρώτη επίθεση όπως υποστηρίζουν. Τραβήχαν τα πιστόλια, έπεσαν οι πρώτοι πυροβολισμοί που είναι αυτοί που σκοτώσανε τον άτυχο ηλεκτρολόγο, τον άτυχο. Και μετά το βάλαν όλοι στα πόδια. Κοιτάξτε τώρα. Μετά έγιναν διάφορα επεισόδια, έφυγαν οι μεν, ήρθαν κάποιοι άλλοι, έπεσαν κάποιοι πυροβολισμοί. Η αστυνομία εκτιμά ότι πυροβόλησαν ένα-δυο άτομα με 9 πιστόλι. Είναι απόλυτα σαφές ποιος είναι ο δράστης, ποιος έχει πυροβολήσει, ποιος έχει ρίξει τον μοιραίο πυροβολισμό που σκότωσε τον ανυποψίαστο άνθρωπο. Είμαστε κοντά στην εξιχνίαση. Δεν ξέρω αν θα έχουμε παράδοση των δραστών αλλά και η αστυνομία. Είναι φιάλτης, γιατί προσέξτε τώρα την κλιμάκωση της εγκληματικότητας. Και πώς αυτό που λέγαμε παλιά, ότι βρέπει παιδάκι με συμμορίες των ονών της νύχτας, αλληλοεξοντώνονται. Και ας μην ασχοληθούμε. Πρώτα απ' όλα θα το πω, όπως το είπα και χθες, παίρνουν τα λεφτά των ανθρώπων που έχουν τα καταστήματα. Οι οποίοι έχουν όλα τα άλλα, έχουν να πληρώνουν και τους μπράβους για την προστασία. Κοιτάξτε λοιπόν τώρα τι έχει γίνει. Προφανώς στο συγκεκριμένο μαγαζί, μακάρι να μην είναι έτσι, αλλά αυτές τις πληροφορίες μας μεταφέρει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Αλλά είχε αναφερθεί από τη μία πλευρά στους αστυνομικούς. Ακριβώς, υπάρχει κάποια προστασία. Ο πατέρας λοιπόν βλέπει το βράδυ της Δευτέρας στο γιο του να δέχεται επίθεση και φωνάζει την ομάδα η οποία τον προστατεύει για να τους πει βρείτε ποιοι επιτέθηκαν στο γιο μου. Και
Την ώρα που πάει η ομάδα στο μαγαζί για να συζητήσουν, βρίσκεται εκεί μια άλλη ομάδα η οποία είναι ανταγωνιστική και ψάχνονται πώς θα μοιράσουν τις περιοχές. Και οι δύο ομάδες συμπλέκονται μέσα στο μαγαζί και καταλήγουμε εδώ που καταλήγουμε. Αυτό λοιπόν είναι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει όλη αυτή η ιστορία που περιγράφουμε. Την εγκληματικότητα, την κλιμάκωση και την επέκτασή της. Να το προσδιορίσουμε, Νίκο, ότι η άλλη ομάδα προσκλήθηκε και μπορεί να ήταν τυχαία παρούσα εκεί, γιατί γνώριζε κάποιο άλλο από τους ιδιοκτήτες μέσω άλλων προσώπων από τα πρόσωπα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μαγαζί. Οι μεν θεωρήσαν ότι η παρουσία των δε δεν είναι τυχαίο και ότι πρόκειται για παγίδα. Και επαναλαμβάνω, σύμφωνα με αυτή την εκδοχή που έχει αναφερθεί τις τελευταίες ώρες στην ελληνική αστυνομία, μπορεί να είναι και κάτι διαφορετικό, αλλά αυτή θεωρείται η βασική εκδοχή. Είναι έτσι σειρά των πραγμάτων. Δηλαδή, δεν είναι διαβολική σύμπτωση το ένα γεγονός με το παιδί και το άλλο με τη συμπλοκή με το θάνατο. Είναι του η κλιμάκωση αυτής της ιστορίας της προστασίας. Είναι η κλιμάκωση μιας ιστορίας. Τόσο πολύ απλά. Λοιπόν, ο Βασίλης έχει να μας κάνει μια άλλη πολύ σοβαρή αποκάλυψη για την υπόθεση Πισπυρίγκου. Θα το δούμε σε λίγο, γιατί ξεκινάμε τώρα το τι έγινε σήμερα στη δίκη.